Ο απολογισμός της αντιπυρικής περίοδου είναι πολύ βαρύς. Οι διαβεβαιώσεις για ετοιμότητα αποδείχθηκαν λόγια του αέρα. Έγιναν στάχτη 1,3 εκατομμύρια στρέμματα στην Εύβοια, στην Αττική, στην Ηλία, με καταστραμμένες λαϊκές περιουσίες, δουλειές και εισόδημα. Είναι τεράστια η καταστροφή και τα μέτρα της πράξης νομοθετικού περιεχομένου δεν αντιστοιχούν στις απώλειες. Δεν αντιστοιχούν σε αυτά που διεκδικούν οι ίδιοι οι πληγέντες. Αυτή η καταστροφή έχει υπεύθυνους και αιτία. Υπεύθυνες είναι όλες οι κυβερνήσεις και αιτία είναι το καπιταλιστικό κέρδος. Είναι το αποτέλεσμα αυτή η καταστροφή της εγκληματικής κυβερνητικής πολιτικής από όλες τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και άλλων. Είναι απόδειξη ότι το σύστημα που υπηρετείται έχει ως κίνητρο τα κέρδη των ομίλων και προκειμένου αυτός να υπηρετείται, τα αποκαίδια θα εισπράττει ο λαός. Τα πάντα τα μετατρέπεται σε εμπόρευμα. Αυτή η πολιτική αντικειμενικά δεν μπορεί να προστατεύσει τα δάση, εκτός αν από την εκμετάλλευσή τους βγαίνουν κέρδη. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως οι προηγούμενες, επιχείρησε αυτή την περίοδο να κρυφτεί πίσω από τα ακραία καιρικά φαινόμενα την κλιματική αλλαγή. Η πολύ σοβαρή συζήτηση για τη λεγόμενη κλιματική κρίση δεν μπορεί να γίνει ούτε καταφύγιο για την κυβέρνηση, ούτε άρρωθη για να δικαιολογεί πότε το μάτι και πότε την Εύβοια, πότε τη Μάντρα και πότε την Καρδίτσα. Ο καύσωνας φταίει για πολλά, αλλά δεν φταίει για το γεγονός ότι ο προεδρευτικό σώμα πάσχει από χρόνια υποσταλέχωση, γυρασμένο προσωπικό ή για το ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο δασοπροστασίας με επίκεντρο την πρόληψη. Οι άνεμοι δεν είναι υπεύθυνοι για το γεγονός ότι το κράτος διαχρονικά υποχρηματοδοτεί τη δασοπροστασία, υπονομεύει με κάθε δυνατό τρόπο τη δασοπυρόσβεση. Ακόμη και τα ΠΕΦΚΑ βαφτίστηκαν ένοχα αυτή την περίοδο. Λες και τα ΠΕΦΚΑ αποφάσισαν να δώσουν 6 δισεκατομμύρια φέτος στο ΝΑΤΟ, ενώ για το άνοιγμα δασικών δρόμων στην Αττική δόθηκαν μόνο 30.000 ευρώ. Όχι, η κυβέρνηση δεν είναι ανίκανη, όπως λένε. Η πολιτική της είναι εγκληματική. Εμείς δεν λέμε ότι δεν υπάρχει κράτος, όπως λένε άλλοι. Το κράτος που έδωσε φέτος 1,7 εκατομμύρια σαν δασαρχία από τα 17,7 εκατομμύρια που ζήτησαν, είναι το ίδιο κράτος που έβγαλε ζεστά 2,5 δις επιπλέον για νατοϊκά εξοπλιστικά προγράμματα με τις ψήφους τόσο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ. Το κράτος που δεν είχε τα μέσα για την κατάσβεση των πυρκαγιών είναι το ίδιο κράτος που στο άψε σβήσε βγάζει χιλιάδες αστυνομικούς στους δρόμους όταν πρέπει να καταστήλει λαϊκές διαμαρτυρίες. Είναι το ίδιο κράτος που έτοιμο από καιρό με ήδη ψηφισμένο νομοθετικό πλαίσιο από τη σημερινή και τις προηγούμενες κυβερνήσεις παραδίδει το φυσικό πλούτο σε επιχειρηματικά συμφέροντα. Το μόνο νέο ήταν το 112, που στην πράξη όμως σήμαινε «τρεχάτε ποδαράκια μου και ας κάνω όλα». Ακόμη και το εργαλείο της εκένωσης δεν είχε δοκιμαστεί από πριν, ούτε βεβαίως ήταν ενταγμένο σε κάποιο ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης φυσικών καταστροφών. Τα όσα ζήσαμε ήταν μια ακόμα τρανταχτή απόδειξη ότι το σημερινό κράτος είναι εχθρικό απέναντι στις λαϊκές ανάγκες. Το 2021, που κάποιοι κάνουν το διάστημα εξοχικό τους, κάποιοι σβήνουν φωτιές με τις κλάρες, κύριε Υπουργέ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και πριν του ΣΥΡΙΖΑ, έχει την ίδια στρατηγική της πράσινης μετάβασης. Χαρακτηριστικό της είναι η βρωματοποίηση της γης, των δασών και ο χωροταξικός σχεδιασμός με κριτήριο το κέρδος. Έτσι, δημιουργήθηκαν οι μεικτές έφλεκτες ζώνες οικισμών μέσα σε δάση ως αποτέλεσμα της συμπραγματοποίησης του λαϊκού δικαιώματος για πρώτη και παραθεριστική κατοικία, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Εγκαταλείφθηκαν τα δάση. Έτσι, υλοποιεί διεκτική στάση απέναντι στην ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των δασών. Είναι ανύπαρκτος ο αντιπυρικός σχεδιασμός. Γιατί δεν έχει κέρδος τα μονοπόλια. Προχωρά η αλλαγή χρήσης ή ο αποχαρακτηρισμός του δάσους για ανεμογεννήτριες, βιομηχανίες, logistics, βίλες, τουριστικές επιχειρήσεις, ιδιωτική πολιοδόμηση και σε προστατευόμενες περιοχές.
Με συγχωρείτε. Δίνεται το βάρος στην καταστολή και όχι όπως θα έπρεπε στην πρόληψη και στην οργάνωση των επίγειων δυνάμεων. Εμφανίζεται τα ενέργεια μέσα ως το κύριο μέσο κατάσβεσης, ενώ είναι γνωστό παγκόσμια και ειδικά στους ειδικούς ότι τα ενέργεια μέσα μόνο βοηθούν στην κατάσβεση. Τις πυρκαγιές μπορούν να σβήσουν εξειδικευμένες επίγειες δυνάμεις μέσα στο δάσος, στο πλαίσιο ενός σύγχρονου αντιπυρικού σχεδιασμού με κύριο βάρος στην πρόληψη και εκπαίδευση για την πρώτη προσβολή στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης. Με τη συνδρομή των μέσων μαζικής ενημέρωσης δημιουργούνται αυταπάτες στον κόσμο ότι δίθεν αφού δεν μπόρεσαν τα αεροπλάνα να κάνουν κάτι, δεν γίνεται τίποτα. Τα ίδια βέβαια μέσα μαζικής ενημέρωσης στηρίζουν και προβάλλουν την αντιδασική, αντιπεριβαλλοντική, απάνθρωπη τελικά πολιτική και αντίληψη του κόστους ωφέλους. Διαμορφώθηκε νομικό πλαίσιο που επιτρέπει, για παράδειγμα, την ανάπτυξη ανεμογεννητριών, την τουριστική, βιομηχανική και κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα μέσα στα δάση. Τα εγκαταλελειμμένα δάση, οι επιχειρήσεις και οι οικισμοί στα δάση, τα εγκαταλελειμμένα χωριά, οι άδειες από προσωπικό μέσα και υποδομές δασικές υπηρεσίες είναι η έφλεκτη ύλη. Η αντίληψη της εμπορευματοποίησης των δασών, του κόστους και οφέλους είναι ο εμπριστής τελικά. Σε αυτές τις συνθήκες της καταστροφής, ιδιαίτερα στην Εύβοια, εκφράστηκε πρωτοφανής λαϊκή αλληλεγγύη και αυτενέργεια που κουρέλιασε τον κρατικό μηχανισμό. Ως ΚΚΕ, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας απέναντι στους πληγέντες. Τους καλούμε να πάρουν την υπόθεση της αποζημίωσης των καταστροφών και της προστασίας των δασών στα χέρια τους. Να διεκδικήσουν άμεση και 100% αποζημίωση χωρίς όρους και προϋποθέσεις και για όσο διάστημα ισχύουν οι επιπτώσεις από τις καταστροφές. Και θα είναι μεγάλο το διάστημα αυτό. Καλούμε επίσης το λαό μέσα από επιτροπές αγώνα να δυναμώσει την αλληλεγγύη σε όσους έχουν ανάγκη, να απαιτήσει τη στήριξη των πληγέντων, να διεκδικήσει την ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των δασών, του σύγχρονου αντιπυρικού σχεδιασμού με κύριο βάρος την πρόληψη και την οργάνωση των επίγειων δυνάμεων, να είναι σε ετοιμότητα και επαγρύπνηση παντού, να απαιτήσει τα αναγκαία αντιπληρωτικά μέτρα. Απευθυνόμαστε συνολικά στην εργατική τάξη στις λαϊκές δυνάμεις να μην δείξουν καμιά εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση που η πολιτική της τσακίζει το σύνολο των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων. Ο πραγματικός αντίπαλος είναι η αστική τάξη, το κράτος της, οι κυβερνήσεις της, που ευθύνονται για το ότι ο λαός πότε καίγεται, πότε πνίγεται και ενώ παράγει αμύθιτο πλούτο, ζει μόνιμα στον εργασιακό μεσαίωνα τη φτώχεια, την αβεβαιότητα, τη στερήση και την εξαθλίωση. Με αυτό το βάρβαρο σύστημα χρειάζεται να ξεμπερδεύει για να ανοίξει ο δρόμος για την εργατική εξουσία, το σοσιαλισμό, που κύριος νόμος θα είναι η ικανοποίηση των αναγκών του λαού. Σε αυτή την προοπτική μπορεί να συναντηθεί η πλειοψηφία του λαού που υποφέρει από το ζυγό του κεφαλαίου.